αυτό που τόνισε τώρα ο Πρωθυπουργός είναι ότι έγιναν 18.000 προσλήψεις υγειονομικών βάσει συζήτησης με τον επόμενο καλεσμένο. Με αφορμή βέβαια και την κινητοποίηση που υπάρχει στις τάξεις των εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, είχαμε και αυτές τις επαφές και την παρουσία της κυρίας Μίνας Γκάγκα στο Παγνί. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βρύσαλη, τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Την καλησπέρα μας, κύριε Βρύσαλη, πώς είστε? Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Θα με συγχωρήσετε για τη φωνή, γιατί όπως καταλαβαίνετε με αγωνιστικό τρόπο υποδεχτήκαμε και την αναπληρώτρια υπουργό και σήμερα είχαμε ένα μεγάλο συλλαλητήριο στον χώρο της υγείας στο κέντρο του Ηρακλείου. Αναφορικά τώρα με το σημερινό συλλαλητήριο, ικανοποιημένος από την προσέλευση και τη συμμετοχή? Κοιτάξτε να δείτε, το σημερινό συλλαλητήριο ήταν η συνέχεια των μαζικών αγωνιστικών παρεμβάσεων όλο το προηγούμενο διαστήματος των υγειονομικών και του κριτικού λαού και στην Ιερά Πέτρα και στον Άγιο Λυκόλα και στο Ρέθυμνο και χτες με την παρέμβαση την αποφασιστική των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Αποτρέψαμε το κλίμα αυταρχισμού που υπήρξε με ευθύνη της κυβέρνησης με την παρουσία κλούβας και ΜΑΤ μέσα στο ίδιο το νοσοκομείο. Αποδείξαμε ότι οι εργαζόμενοι επιβάλαμε, αν θέλετε, την άποψη, την αντίληψη ότι στον χώρο της υγείας δεν έχουν γίνει όχι μόνο αυτά που έπρεπε να γίνουν, αλλά συνεχίζει ακάθεκτη η κυβέρνηση την πολιτική της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης των νοσοκομείων. Χαλάσαμε τη φιέστα της Υπουργού που επιχείρησε και διαμέσου του Πρωθυπουργού να παρουσιάσει μια ειδηλιακή εικόνα για τα δημόσια νοσοκομεία και στην Κρήτη. Τι ισχύει και τι δεν ισχύει, κύριε Βρύσαλη, τι ισχύει και τι δεν ισχύει? Μίλησε για συγκεκριμένους διορισμούς τοποθετήσεις. Ναι, κατάλαβε. Οι αρθμοί πάντα εφημερούσαν και σε αυτή την κυβέρνηση αλλά και στην προηγούμενη. Αλλά οι υγειονομικοί και οι ασθενείς δεν βλέπουν καμιά ευημερία ούτε στο μισθό τους, ούτε στις εργασιακές τους σχέσεις και οι ασθενείς δεν βλέπουν καμιά προοπτική να χειρουργηθούν ή να βρουν γιατρό όταν η λίστα αναμονής είναι πάνω από 12.000 χειρουργία, όταν είναι πάνω από ένα χρόνο μπορούν να κάνουν να δουν ειδικό γιατρό. Γιατί, κύριε Παναγιωτόπουλε, οι ασθενείς δεν είναι αριθμοί. Οι εργαζόμενοι δεν είναι αριθμοί. Τα νοσοκομεία δεν είναι επιχειρήσεις και ταυτόχρονα οι ασθενείς πελάτες. Οι προσλήψεις που είπε ο Πρωθυπουργός ότι γίνανε είναι προσλήψεις συμβασιούχων με ημερομηνία λήξης, αλλά την ίδια ώρα ξέχασαν να πούνε του Πρωθυπουργού ή ο Πρωθυπουργός δεν θυμήθηκε πόσοι έχουν αποχωρήσει από το σύστημα υγείας τα τελευταία χρόνια. Πάνω από 5.000 εργαζόμενοι έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια. Μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τον τελευταίο χρόνο φύγανε 100 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 60 άτομα από την νοσηλευτική υπηρεσία. Οι 300 που είπε ότι θα έρθουν είναι ένα μέρος από αυτούς που δουλεύουν σήμερα και οι υπόλοιποι, δεν είπε το υπόλοιπο ότι θα απολυθούν. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει μια αλλεργία, όπως είπε και τον προηγούμενο χρόνο στο Παγνί, ότι δεν θέλει να ακούει για προσλήψεις. Αν δεν θέλει να ακούει, ας τις κάνει, αλλιώς θα τα ακούει και εκείνος και η κυρία Γκάγκα και ο κύριος Πλεύρης, όπως τα άκουσαν και χτες, όπως τα ακούσαν και σήμερα από το μεγάλο συλλαλητήριο. Θα πούμε περισσότερα τις επόμενες μέρες, κύριε Βρύσαλη. Ευχαριστούμε θερμά. Εγώ. Ευχαριστούμε θερμά, να είστε καλά.